Κοντά μας είναι η Μαρία Κομινάκα, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κομμάτους Ελλάδας. Πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στο νησί μας, προκειμένου και από τη μεριά της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος να αναδειχτούν, πράγμα που δεν γίνεται για πρώτη φορά, τα προβλήματα που έχουμε στην περιοχή μας. Βεβαίως είναι σημαδιακές ημέρες. Βλέπουμε να ανασύρονται από τα σιρτάρια κουντικοί νόμοι για να απαγορευτούν βασικά δικαιώματα κατακτημένα με αίμα, όπως είναι το δικαίωμα της διαδήλωσης. Το νησί μας και τα νησιά μας είναι σταυροδρόμοι των υπεριαλιστικών γεωπολιτικών συμφερόντων και από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι η φωνή του ΚΚΕ είναι μια φωνή η οποία ανοίγει ρογμές μέσα στη σημερινή καταχνιά που έχουμε κάτω από την υπεριαλιστική και καπιταλιστική τάξη πραγμάτων. Αναλυτικά θα αναφερθεί σε αυτά τα ζητήματα και άλλα η Μαρία Κομινάκα, η οποία έχει το λόγο. Ευχαριστούμε και πάλι. Πριν πάρει το λόγο η Μαρία, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε ότι έχει και ιδιαίτερους δεσμούς με το νησί μας, μιας και η μητέρα της είναι το γένος Καράβολα, από Τυχείο. Καταλαβαίνετε ότι για μας είναι ιδιαίτερη τιμή και σημαντικό να είναι και σήμερα στον τόπο της μητέρας της. Λοιπόν, Μαριό, έχεις τον λόγο. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Το ΚΚΕ όλη αυτή την περίοδο κάνει επαφές, περιοδεύει στα χωριά, στα νησιά, στους χώρους, στους τόπους δουλειάς, να συναντηθεί με τους εργαζόμενους, με τους ανθρώπους του ΜΟΚΘΟΥ που ανησυχούν και βλέπουν ότι τα δύσκολα δυστυχώς δεν πέρασαν. Ότι μετά από 10 χρόνια θυσίας που δεν τις έκαναν εκεί ο θελός, για ακόμα μια φορά γράφεται ο λογαριασμός για να το πληρώσουν οι ίδιοι. Είναι για μας ιδιαίτερη για τους κατοίκους των νησιών. Υπάρχει όλο αυτό το διάστημα πολύ μεγαλύτερη ανησυχία για τα βασικά ζητήματα επιβίωσης, μιας και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα προηγούμενα χρόνια, αν θέλετε, και με επιλογές που έχουν γίνει, η οικονομία της χώρας στηρίχθηκε στα ξύλινα ποδάρια του τουρισμού, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό για την πιο εύθραυστη οικονομία, σε αντίθεση με τον κόσμο με την παραγωγική βάση της χώρας και των νησιών, την αγροτική οικονομία που έχει αποδυναμωθεί, άλλους τομείς, τις δυσκολίες συνολικά που περνάνε αυτό το διάστημα οι εργαζόμενοι. Έχει για μας μεγάλη σημασία να μιλήσουμε και θα κάνουμε αυτές τις μέρες επισκέψεις και στους χώρους που αφορούν, αν θέλετε, και βασικά ζωτικά ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, όπως το νοσοκομείο, για τα ζητήματα της υγείας, γιατί θεωρούμε ότι παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις από τη μεριά των κυβερνήσεων, βοούν οι ελλείψεις σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας και είναι και αυτές, αν θέλετε, και η βάση που γεννά την ανησυχία για τον κόσμο ιδιαίτερος των νησιών που περιμένει, αν θέλετε, είναι στο δίλημα από τη μια να αναζητεί τον τουρισμό για να ενισχυθεί, να ανακάμψει ή να καλύψει κενά στο εισόδημά του, απ' την άλλη φοβάται για το τι μέλη γενέστε με τα ζητήματα της υγείας του. Έχουμε μια σειρά συναντήσεις και με άλλους φορείς. Την πυροσβεστική δυστυχώς γίνεται επίκαιρο ξανά το ζήτημα της πυροπροστασίας και νομίζω ότι θα το έχουμε μπροστά μας και όλο το υπόλοιπο διάστημα. Θα έχουμε την ευκαιρία και σήμερα και αύριο να δώσουμε και ένα πιο αναλυτικό ρεπορτάζ και τις συναντήσεις. Θέλουμε να κουβεντιάσουμε και με τους φορείς αυτούς για το κατά πόσο πράγματι, η πολιτική υποσχέτη και από τη σημερινή κυβέρνηση στη συνέχεια και αυτών που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα βοηθάει ώστε τέτοιοι ζωτικοί τομείς για την ανθρώπινη ζωή να ενισχύονται έγκαιρα και όχι με μπαλώματα. Όπως είναι λοιπόν και η πυροπροστασία και άλλα σημαντικά θέματα. Σίγουρα και το νησί της Χίου, όπως η Λέθους και άλλα νησιά, όλο αυτό το διάστημα έχει την ανησυχία, σηκώνει το μεγάλο βάρος των προσφυγικών ροών, γεννούν, αν θέλετε, μεγάλα ερωτήματα
γιατί η κυβέρνηση επιμένει να συνεχίζει την πολιτική του εγκλωβισμού χιλιάδων ανθρώπων στα νησιά του Αιγαίου και αν θέλετε μπορούμε να αιτιολογήσουμε μια τέτοια επιλογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η μεριά της Τουρκίας επέβαλε, ζήτησε να παραμένει ο εγκλωβισμός στα νησιά του Αιγαίου, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την επιμονή των κυβερνήσεων και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει τον κόσμο γιατί έχουν επιλεχτεί τα νησιά μας για να σηκώσουν και αυτό το βάρος και για να εγκλωβίζουν σε άθλιες συνθήκες όλους αυτούς τους ανθρώπους. Απέναντι σε αυτά τα ζητήματα θεωρούμε ότι θα χρειαστεί ο λαός, οι εργαζόμενοι να σηκώσουν ανάστημα και να διεκδικήσουν. Γι' αυτό και η κυβέρνηση παίρνει τα μέτρα της. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές τις μέρες και πριν αρχίσουν να γίνονται πιο αποκαλυπτικά οι βαριές συνέπειες του νέου γύρου της κρίσης, η κυβέρνηση φροντίζει να πάρει μέτρα που βάζουν στο πάγο, ποινικοποιούν ουσιαστικά την ίδια τη συμμετοχή στις φυλακές κινητοποίησης. Νομίζω ότι και ο λαός της Χίου, όπως έκανε και ο λαός της Λέσβου, έδειξε ότι όταν αποφασίσει να διεκδικήσει αυτά που πραγματικά δικαιούνται, μπορεί να το κάνει. Οι μεγαλειώδεις αγώνες του προηγούμενου διαστήματος πρέπει να συνεχιστούν και για άλλα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και να μην δεχτούν βέβαια ούτε με το μαστίγιο, ούτε και με την ποινικοποίηση των αγώνων να κάτσουν με σκυμμένο το κεφάλι και να περιμένουν να πληρώσουν και τον νέο λογαριασμό της κρίσης. Θα έχουμε την ευκαιρία να και με δηλώσεις μας να μιλήσουμε για τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε να συναντήσουμε και τους εργαζόμενους.